Θα πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ανθούλα Ανάσογλου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 15χρονου, ο οποίος ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία προκειμένου να σώσει τη μαμά του από τα χέρια του πατέρα του. Κυρία Ανάσογλου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Πείτε μας λιγάκι τώρα δύο λόγια. Πώς έχει αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Ποια είναι η τελευταία της εξέλιξη. Σήμερα να ξέρετε ότι είναι το δικαστήριο μετά από αναβολή όπου κρατείται ο δράστης. Εδώ έχουμε ένα παιδί το οποίο βίωσε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Είδε την κακοποιητική συμπεριφορά προς τη μητέρα του, η οποία κρατάει χρόνια. Όμως εδώ έχουμε ένα θύμα το οποίο έχει αισθήματα αγάπης προς το θήτη. Τρομερά αισθήματα αγάπης. Και ζητάει να μην καταδικαστεί. Όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα είναι αυτεπάγγελτο και καλά κάνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη και το κρίνει. Υπάρχει τώρα ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην ενδοοικογενειακή βία, όπου θύμα και θήτης θα μπορέσουν να προσπαθήσουν να τα βρούνε μόνο κάτω από υγιείς συνθήκες. Και αυτό σημαίνει ότι ο θήτης θα πρέπει να ακολουθήσει ειδικά προγράμματα απεξάρτητης, συμβουλευτικής και να δείξει ένα πρόσωπο ώστε να μην το επιβληθεί. Πριν φτάσουμε εδώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, γιατί είναι και πολύ χρήσιμο για οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Αλλά εδώ, ένα παιδί λέει, σώστε τη μαμά μου. Ναι, πολύ σωστά. Και πηγαίνοντας η μαμά ενώπιον των αρχών, παρά το γεγονός ότι το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτα διωκόμενο. Πώς να το πω, εγώ αισθάνομαι ότι αδειάζει λίγο το παιδί. Και συμπαραστέκεται περισσότερο σε αυτόν ο οποίος έχει μια κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Δεν είναι ίσως και λίγο απογοητευτικό για το παιδί? Ναι, είναι απογοητευτικό. Και λίγο επικίνδυνο για εκείνη. Γι' αυτό και το παιδί πήρε δράση. Και καλώς πήρε δράση, γιατί ό,τι και να γίνει, αν με το καλό μπει αυτός ο άνθρωπος στην διαμεσολάβηση, ίσως, πάντα κρατώ επιφυλάξεις, μακάρι αυτό είναι και στην πολιτεία να τον βοηθήσει, να δούμε έναν άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, το θύμα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Είχε μάθει να δέχεται σαν το σύνδρομο Στοκχόλμης την κακοποιητική συμπεριφορά και να τη συγχωρεί. Και μέχρι σήμερα τη συγχωρεί. Πόσα χρόνια, κυρία Ανάσογλου? Όμως χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Πόσα και χρόνια? Το ίδιο το παιδί, το 15χρονο. Και εδώ είναι που θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει. Στα παιδιά που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία. Έχετε δίκιο. Πόσα χρόνια αυτό το περιβάλλον κακοποιητική συμπεριφορά, έτσι όπως μας το εξηγήσατε πολύ πολύ αναλυτικά? Καταλαβαίνετε, για να φτάσει ένα παιδί στις αρχές και μάλιστα 15 χρονών, σημαίνει ότι είναι χρόνια. Η ίδια η μητέρα δεν θέλει να πει. Λέει ότι είναι πάρα πολύ καλός και μόνο όταν πίνει. Αυτό το μόνο όταν πίνει είναι και η μεγάλη παγίδα. Να πούμε ότι θα πει μόνο όταν πίνει. Ένας το έχει μέσα του. Και ο αλκοολισμός είναι θυσμός. Και ο αλκοολισμός είναι αρρώστια και πρέπει να σταματήσει. Το παιδί προέτρεξε στις αρχές, αλλά επαναλαμβάνω, ο θεσμός της διαμεσολάβησης, εφόσον δεν επιθυμεί η μητέρα να χωρίσει, πρέπει να προχωρήσει και πρέπει μέσα σε αυτό το θεσμό να συμπεριληφθεί και η αρρωγή προς τα παιδιά. Γιατί το παιδί, όπως πολύ σωστά είπατε, νιώθει απροστάτευτο. Νιώθει ότι δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε σήμερα ελπίζω το δικαστήριο να δώσει μία λύση για όλους. Κυρία Ανάσογλου, είδαμε ότι ανέβασε ο 15χρονος ένα βιντεάκι. Το αυτό βλέπουμε είναι. Εδώ, το έχει ο ίδιος ανεβάσει, έχει βάλει ναι. και μπλε στο πρόσωπό του, στο αστυνομικό τμήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση αυτού του παιδιού, πού βρίσκεται αυτό το παιδί και πώς είναι? Καταλαβαίνετε ότι επειδή μιλάμε για ανήλικο, δεν θέλω να πω ούτε που είναι, ότι δεν είναι, είναι σίγουρα... Σίγουρα μαζί με τη μητέρα του την επιστηρίζει. Αυτό είναι το κομμάτι που λέω. Γιατί αυτοί οι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να συντρέξουν σε ιδιώτες ψυχολόγους. Άρα θα πρέπει να υπάρχει, να επιληφθεί η πολιτεία με ειδικούς ψυχολόγους. Όταν ένα ζευγάρι δεν θέλει να χωρίσει παρά την κακοποιητική συμπεριφορά, γιατί σεβόμαστε τους πάντες, θα πρέπει να μπει η πρόνοια, θα πρέπει να μπουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να φροντίσουν την ίδια την οικογένεια. Γιατί το παιδί δεν θα νιώσει ασφάλεια. Εγώ να απλώς κάτι. Με την Εγώ, παιδιά, θυμάμαι την υπόθεση τη 12χρονης, συγγνώμη τώρα από τον Κολονό, ναι. η οποία μετήκησε για να μείνει με ένα συγγενικό της πρόσωπο. Το κράτος διόρισε ψυχολόγο για να τη βλέπει μία φορά την εβδομάδα. Με 50 ένα παιδάκι, που έκανε ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρουμε πώς το έχουν βιάσει ακόμα. Δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Ναι. Και έπρεπε να κάνει μία φορά την εβδομάδα 50 χιλιόμετρα να πάει, φεύγοντας από τον τόπο στον οποίο μένει, και 50 να έρθει. Για να δει τον ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα. Λες και κάνει, ας πούμε, πώς να το πω, ανακουφιστική ψυχοθεραπεία.
ένα παιδάκι που βιάστηκε. Τώρα, οι δομές θεωρητικά υπάρχουν. Πρακτικά είναι το τεράστιο πρόβλημα να λειτουργήσουν. Γιατί δυστυχώς μιλώντας θες με ψυχολόγο σε δομή που κάνει αυτή τη δουλειά στην Αθήνα, μου λέει ότι είμαστε πάρα πολύ φορτωμένοι. Άρα χρειαζόμαστε αρρωγή από την πολιτεία άμεσα, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει τεράστια έκρηξη της ενδοκογενειακής βίας. Σωστά. Κυρία Νάσογλου, κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Αυτή η γυναίκα γιατί δεν θέλει να φύγει από το σύζυγό της? Είναι οικονομική εξάρτηση, είναι αγάπη, είναι φόβος? Είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά συναισθήματα και τα βιώνει αλλιώς. Γι' αυτό ακριβώς τονίζω ότι δεν είναι κακός ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Αν ο άνθρωπος δεν γίνει καλά, δεν ανταπεξέλθει ορθή της, τότε θα καταδικαστεί. Δηλαδή, τι αγαπώ ακριβώς? Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον. Τι αγαπώ ακριβώς? Με ξύλο, με αγαπώ τον τρόπο που με κακοποιείς. Το λέω γιατί έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε μαζί της και ξέρετε. Τι. Προσπαθώ να μιλήσω μαζί της, αλλά είναι απόλυτα κάθετη ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί. Καταλαβαίνετε ότι σεβόμαστε τους εντολείς μας και αυτό που θέλουν και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σωστά θα τα βοηθήσω λέτε, ώστε να θεραπευτεί ο θήτης. Έχουμε και τα παιδιά μας, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε και παιδιά. Καλημέρα. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.